βλέπετε, είναι ο Μαργαρίτης Μαργαρίτης, κορυφαίος τραγουδιστής στον Πανό, της Γητιάς συγκεκριμένα, θα πω λίγο λόγια παραπάνω για το προφίλ του, γεννημένος το 1871. Και δίπλα του, η εγγονή του, η Κούλα. Α, είναι η κυρία που βρίσκεται εκεί. Ναι, σωστά. Λοιπόν, και θα... Ναι, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Πήρε την ομορφιά του παππού. Λοιπόν, και εδώ οι δύο οι παππούδες, ο δεξιών είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης και δίπλα ο αδερφός του Στέλιος. Πολλές φορές τραγουδούσαν μαζί. Και στο Πανό, αλλά είχαν και άλλες παρουσίες που θα περιγράψω παρακάτω. Τα τραγούδια κυκλοφορούσαν ελεύθερα από στόμα σε στόμα μέσα στην πόλη και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις έρχονταν και απ' έξω χάρη στο ενδιαφέρον ή στο μεράκι κάποιων ανθρώπων. Στο συγκεκριμένο CD αυτό του 1821 υπάρχει μια παλιά καταγραφή του τραγουδιού «Καπετάν Φούφας» από κάποιες απόκριες της δεκαετίας του 70 με τραγουδιστή του Γιώργο Μαργαρίτη. Λίγα λόγια για να έχουμε έτσι μια εικόνα για τον Μαργαρίτη Μαργαρίτη τον παππού. Ο πατέρας του Γιώργου, Μαργαρίτης Μαργαρίτης, ήταν γνωστός όλους τους Κουρζανίτες για το κόκκινο χώμα που πουλούσε. Γυρνούσε με τον γάιδαρο, τον έχω και φωτογραφία του γαϊδαράκο, στη γειτονιά, στις γειτονιές, στις πόλεις και πουλούσε κόκκινο χώμα, διότι τότε άλφαν χαμηλά τα σπίτια με κόκκινο χώμα. Τα σνάρια. Τα σνάρια που λέει εκεί μαζί. Τα μαγειριά, τα μαγειριά. Μάλιστα. Συγγνώμη και το δεσμό. Σε κόκκινο χώμα και φυλό και χρησιμοποίησαν οι γυναίκες όπως χρησιμοποιούν τώρα το μαλακτικό. Α, το μαλακτικό, ήταν καλό και για τα μαλλιά, λέει η κυρία Κούλα. Πάρα πολύ ωραία. Ο παππούς είχε γνώσεις αρκετές από ό,τι λέω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μέχρι τα βαθιά του γεράματα, όπως είπαμε, πέθανε 97 χρονών. Εκτός από το τραγούδι, έσαιρνε και το χορό στην αυλή του Δεσποτικού. Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στη Δεύτερη Ανάσταση, με το χαρακτηριστικό τραγούδι ανοίγοντας το χορό «Σήμερα καίει γιανιό μου». Και ήταν ο ίδιος πάλι που τα Ιβασιλού, τα Φώτα και τα Γιανιού ζώνονταν τα κυπρά και τα κουδούνια και μαζί με κάποιον άλλον φίλο γίνονταν ουργατσάρια, παλιά καρναβάλια της Κουζάνης και γυρνούσαν σε διάδες τα σπίτια όσο γιόρταζαν, πουνώντας τα κουδούνια και μαζεύοντας χρήματα. Αυτά τα ουργατσάρια από μαρτυρίες κατοίκων της Κουζάνης μέχρι και τις αρχές του 50 γυρνούσαν στα Φώτα και έχουν πρόσφατα η κυρία Παπαδημητρίου που είναι πρόεδρος στο Σύλλογο Κουζανιτών Θεσσαλονίκης ανέφερε όταν γιόρταζε η θεία της Θεανό έρχονταν πάντα ρογκατσάρια στο σπίτι. Τα παιδιά του Στέλιος και Γιώργος, 1916 ο Γιώργος και 1910 γεννημένος ο Στέλιος, τον διαδέχτηκαν στην κορυφή του χορού, στο Φανό της Γητιάς και στο έθιμο της Δεύτερης Ανάστασης επί Δεσπότη Διονυσίου στα μέσα της δεκαετίας του 50. Πάντα που χόρευε ο Δεσπότης Διονύσιος στο... μπροστά. Στην Μητρόπολη της Εκκλησίας. Ναι, μπροστά της Εκκλησίας ο Δεσπότης. Τον έπαιρνε και χόρευε, ναι. Μάλιστα, είναι μη χαρακτηριστικό. Ας σας έκαμε και εμάς. Ο ίδιος ο Γιώργος Μαργαρίτης σε μια συνέντευξή του παλιά πριν από χρόνια στο ραδιοφωνικό σταθμό της Έρα Κοζάνης ανέφερε πως ο πατέρας του πρωτάκουσε το τραγούδι «Καπετάν Φούφας» από τον γαμπρό του, στην αδερφή, όταν αυτός το έφερε από την Αθήνα, όπου πήγε για να θεραπευτεί από εκκοινόκοπο. Από αυτόν το έμαθε και το τραγουδούσε ο Μαργαρίτης Μαργαρίτης, ο παππούς, και από αυτόν με τη σειρά του και ο γιος του Γιώργος Μαργαρίτης, που συνέχισε να το τραγουδάει σε νεαρή ηλικία ακόμα, σε προπολεμικά γιορτάσια.